Βρισκόμαστε στο εκθεσιακό κέντρο του Δήμου Ηλιούπολης μαζί με την υπεύθυνή του, κυρία Μαρία Αρβανίτη, προκειμένου να μας μιλήσει για την έκθεση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία. Γιατί πείτε μας λίγα λόγια, ποια έκθεση φιλοξενείται αυτή τη στιγμή στο εκθεσιακό κέντρο? Η έκθεση αυτή τη στιγμή αφορά τον πρώτο δήμαρχο της Ηλιούπολης. Μιλάμε για τον Παύλο Πεντάρη, ο οποίος είχε κάνει ένα μεγάλο έργο για τον Δήμο μας. Και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κριτών, ο οποίος μας έχει παραθέσει όλα τα αποκόμματα των εφημερίδων, διαβάζουμε και πληροφορούμαστε όλοι οι δημότες ποιος ήταν ο Παύλος Πεντάρης και τι είχε προσφέρει στο Δήμο Ηλιούπολης. Γιορτάζοντας ταυτόχρονα, συγγνώμη, και τα 54 χρόνια του Δήμου Ηλιούπολης. Από πότε ξεκίνησε αυτή η έκθεση και μέχρι πότε θα διαρκέσει? Η έκθεση έχει ξεκινήσει τώρα τη Δευτέρα και θα διαρκέσει και αρκετό χρονικό διάστημα, δεν ξέρουμε τη λήξη. Ο χώρος αυτός από πότε λειτουργεί στο Δήμο Ηλιούπολης? Ο χώρος αυτός είναι από το Μάρτιο του 2016. Προωθεί την ιστορία της πόλης μας. Έχουν προηγηθεί άλλες δύο εκθέσεις σε συνεργασία με την φωτογραφική Λέσχη Ηλιούπολης. Ο κόσμος δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον, και μάλιστα ο νέος κόσμος της Ηλιούπολης. Και είναι ό,τι καλύτερο μπορεί κανείς να δει για την πόλη του και την ιστορία της. Μάλιστα. Οι επισκέψεις που γίνονται εδώ είναι προγραμματισμένες ή είναι περισσότερο επειδή κάποιος περνάει και αποφασίζει να το επισκεφτεί το χώρο? Συνήθως ναι, επειδή κάποιος περνάει και άλλοι έρχονται από περιέργεια, άλλοι μπαίνουν απλά, σας λέω, για να δουν οι περισσότεροι, και κάποιοι που ξέρουν φυσικά μπαίνουν για να δουν αποκλειστικά και να πληροφορηθούν για τον Δήμο και τι έχει κάνει. Από εκεί και πέρα δεν είναι κάποιος, δηλαδή όποιος θέλει έρχεται, είναι καθαρά... Είναι ανοιχτή η είσοδο στο κοινό και μπορεί όποιος θέλει να το επισκεφθεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Κοντά μας βρίσκεται ο πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Ηλιούπολης, κύριος Κώστας Πρωτοπαπαδάκης, προκειμένου να μας μιλήσει για το υλικό που παραχώρησε ο σύλλογός του και προκειμένου να γίνει αυτή η έκθεση στο Δήμο Ηλιούπολης. Μπορείτε να μας πείτε από πού προέρχεται το υλικό αυτό που βλέπουμε στην έκθεση? Πάρα πολύ σημαντικό υλικό. Για πάρα πολύ σημαντικούς γενικά ανθρώπους στο σύλλογό μας, αλλά βέβαια την τιμή που έχουμε τώρα να μνημονεύουμε τον πρώτο δήμαρχο της Ηλιούπολης, αλλά και πρώτο πρόεδρο δικό μας, ο οποίος εξελέγει τρεις φορές, τον Παύλο τον Πεντάρη. Έχουμε αρχαιακό υλικό φοβερό. Από την αρχή έχουμε έγγραφα, πρωτότυπα του Πεντάρη, έχουμε που προσδιορίζουν τη δράση του, προσδιορίζουν το πνεύμα του, όλα αυτά δηλαδή που κάποιος λέει που θα βγούμε και θα πούμε και θα πούνε όλοι και είπε και ο Δήμαρχος εχθές, εμείς τα έχουμε σε απτά στοιχεία. Είναι φοβερό το υλικό που έχουμε, το παραχωρούμε και πρέπει να είναι σε γνώση των πάντων, διότι η ιστορία αυτό είναι. Σκρίπτα μάνετ λένε, τα γραπτά μένουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εκτός από τις διαδόσεις, εκτός από οτιδήποτε μπορεί κάποιος να διηγηθεί, και έχουμε από τη στιγμή, αυτή τη στιγμή τρεις επιζώντες από το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, από αυτούς που συνέστησαν το Σύλλογο δεν ζει κανένας. Αλλά όταν ήταν δήμαρχος το 1964, ήταν τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, ζουν ακόμα, ο Βασιλακόπουλος ο Γιώργος, ο Σαποτζής ο Λευτέρης και ο Ανδρέας ο Ψέκουρας. Αυτοί λοιπόν έχουν να διηγηθούν πάρα πολύ, αλλά εμείς έχουμε τα στοιχεία που είναι πλέον για το σύλλογό μας, τι έκανε, τι έδρασε και εν πάση περιπτώσει το πολύ μεγάλο που έκανε την αδελφότητα Κριτών Ηλιούπολης, τότε που εδώ πέρα δεν υπήρχε, ήταν κοινότητα. Σκόρπιοι ήταν οι κάτοικοι, και όμως υπό την αιγίδα του, γιατί ήταν και μορφωμένος, ήταν από τους λίγους. Τέτοια εποχή, φανταστείτε, 1956, ήταν δικηγόρος, ήταν πολύ δύσκολο πράγμα. Έχουμε λοιπόν πολύ καλό αρχαιακό υλικό, ιστορικό υλικό, υλικό που δείχνει. Έχω και ένα σπάνιο έγγραφο, το οποίο θα το αποκαλύψουμε αύριο, όπου το 1950.
57 κάνει μια κίνηση ο σύλλογός μας πρωτοπορώντας, και εκεί δείχνει και ποιοι ήταν οι σύλλογοι υπόλοιποι μαζί με κάποιους άλλους συλλόγους, και δείχνει την κίνηση και το πνεύμα που διακατήχε το σύλλογό μας από τότε. Δεν είναι ένας σύλλογος διαδόσεως της παραδόσεως. Και το εμφύτευσαν από τον πρώτο πρόεδρο μέχρι και τώρα. Δεν είναι αυτό το πράγμα μόνο. Παράδοση είναι. Δεν είναι να κάνουμε μόνο κάποιες συγκεκριμένες γιορτές. Είναι να παραδώσουμε, παραδίδουμε, παράδοση. Να παραδώσουμε πνεύμα, να παραδώσουμε στοχασμούς, να παραδώσουμε ιδέες, να παραδώσουμε, εν πάση περιπτώσει, την Κρήτη μας. Και Κρήτη τι είναι? Δεν είναι μόνο παραγωγή, δεν είναι μόνο πολύ ωραίος τόπος, πολύ ωραίος. Έχει πνεύμα, έχει δράση, έχει. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Σήμερα κάναμε την Καντάδα. Λένε όλοι ότι είναι πτανησιακή. Εγώ θα αμφισβητήσω αυτό το πράγμα. Είναι από το Καντάρε, το λατινικό τραγουδό. Οι Βενετοί τη φέραν την Καντάδα στην Ελλάδα. Οι Βενετοί όμως το 1204, τότε που καταλαβαίνουν την Κωνσταντινούπολη και κάνουν με τους Ενετούς, τσακώνονται και καθίστανται στην Κρήτη, μεταμπλαμπαδεύουν το πνεύμα τους εκεί. Αρχίζει λοιπόν και δημιουργείται η Καντάδα, το τραγούδι. Που τι σημαίνει, να το πω και έτσι, είναι, τραγουδιέται κυρίως από άνδρα προς γυναίκα. Έκφραση συναισθημάτων, πάντοτε τη συνοδεία εγχόρδων, και συνοδεύεται από 4-5 άντρες, εμείς το λέμε όλο μαζί. Είναι κυρίως στις βραδινές ώρες, στους δρόμους διηγείται. Αλλά είναι μάλλον 99%, γιατί ενώνεται τα Επτάνησα το 1863 με την Ελλάδα. Οι Ενετοί όμως και οι Βενετοί μαζί με τους Γενουάτες έχουν το 1200-1300, είναι στην Κρήτη. Αυτή λοιπόν, εκεί, από εκεί πρώτο ξεκινάει η Καντάδα. Δηλαδή το αφισβητώ γενναίως αυτό το πράγμα, βάσει ντοκουμέντων, έτσι, του Ξανθουδίδη, του Ψηλάκη, ιστορικών της Κρήτης, οι οποίοι τα αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, θα έρθουμε στη σύγκρουση με κάποιους άλλους που λένε Επτάνησα, καλά δεν πειράζει, είναι παραγωγική αυτή η διαδικασία. Η Κρήτη λοιπόν είναι πνεύμα. Είναι φλόγα, είναι αέρας. Αυτά όλα μαζί ξεκινάνε από τη δημιουργία του συλλόγου μας. Αυτό μεταλαμπαδεύτηκε, αυτό θα συνεχίσουμε κι εμείς και αυτό θα συνεχίζουν όλοι. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό μας ενθουσιάζει. Άλλωστε το έχουμε και στο αίμα μας, έτσι. Όλες οι επαναστάσεις, όλο επανάσταση είμαστε. Όλο αέρα θέλουμε, όλο ελευθερία. Και προσέξτε κάτι, η ελευθερία κατακτιέται. Δεν είναι κάτι δεδομένο, διεκδικείται, την διεκδικούμε μονίμως. Ελευθερία του λόγου, ελευθερία εδαφών, την κατακτούμε και μονίμως αγωνιζόμαστε και έτσι αγωνιζόμαστε. Και αυτό οφείλεται σε αυτούς οι οποίοι μας έδωσαν όλο αυτό το πράγμα, μας έδωσαν όλο αυτό το φάσμα, μας έδωσαν όλες αυτές τις ιδέες, μας έδωσαν όλα αυτά τα πράγματα. Τι άλλες δραστηριότητες θα δούμε από το σύλλογό σας στο μέσο προσοχής διάστημα? Εμείς αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην εβδομάδα του Πεντάρη. Του πρώτου Δημάρχου της Ηλιούπολης για τα 54 χρόνια της Ηλιούπολης, αλλά είναι και σαν πρώτο πρόεδρο εμείς. Ο Δήμαρχος είναι καταπληκτικός, οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Έχουμε μια αγαστότατη συνεργασία. Είχε κάνει και περιφέρεια Κρήτης, οπότε τον ονομάζουμε και εμείς Κρητικό. Θα τον βγάλουμε Βαλασόπουλο στο επώνυμό του σαν Δήμαρχος, αλλά πρέπει να του βρούμε Βαλασοπουλάκι, θα τον πούμε εμείς. Θα του αλλάξουμε το όνομα. Έχουμε λοιπόν τις δραστηριότητες σήμερα της Καντάδας. Αύριο έχουμε. Στο Δημοτικό Θέατρο θα κάνουμε την παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του πρώτου μας πρόεδρου, του Παύλου του Πεντάρη. Θα συνοδεύεται βέβαια με χορούς, μουσική, θα έχουμε και τα κεράσματά μας. Την επομένη έχουμε συναυλία. Κρήτες δηλαδή θα παίξουν όλο το φάσμα της μουσικής, όχι μόνο κρητικά, όλο το φάσμα της μουσικής. Αυτό θα γίνει το Σάββατο. Στις 7.30 ώρα ξεκινάνε τις εκδηλώσεις και θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο του Δημαρχείου. Και την Παρασκευή είμαστε εμείς, το Σάββατο είναι η συναυλία και την Κυριακή όλοι μαζί, μια πολύ έξυπνη ιδέα, στο αναψυκτήριο της Ηλιούπολης, στο Άλσος Δημήτρης Κιντής. Επειδή ο Δήμαρχος ήταν της Ηλιούπολης, οι σύλλογοι των Κρητών, αλλά ανοίγοντας την αγκαλιά τους και βάζοντας μέσα όλους τους συλλόγους και όλους τους Ηλιουπολίτες, θα γλεντήσουμε όλοι μαζί. Θα γλεντήσουμε αυτό το οποίο δημιουργήθηκε εδώ πέρα, το οποίο πρέπει να το προφυλάξουμε. Δεν είναι, είμαστε στην Ηλιούπολη. Όχι, έχουμε υποχρέωση. Δεν είμαστε μόνο διαδίδουμε τους χορούς, έχουμε να προφυλάξουμε, να προάγουμε και είμαστε μια αγκαλιά όλοι μαζί. Και ομολογουμένως είμαστε μια αγκαλιά, όλοι οι σύλλογοι. Έχουμε βέβαια την ποδηγέτηση. Έχουμε να πούμε την αλήθεια, το Δήμαρχο, ο οποίος είναι ποδηγέτης και καθοδηγητής αυτό το πράγμα, μας αγκαλιάζει, τον αγκαλιάζουμε, μας τιμά και θα τον τιμήσουμε. Όλοι μαζί οι σύλλογοι. Την Κυριακή το μεσημέρι, 12 η ώρα, γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτή τη δραστηριότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στους ανθρώπους που τιμούμε. Που μας τιμούν να τους τιμήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί δείχνει ότι εμείς προσπαθούμε. Καλό είναι να βγαίνει βέβαια και το μαθαίνω, και αυτό οφείλεται σε εσάς. Άοκνη η προσπάθειά σας, δύσκολη η προσπάθειά σας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κοντά μας βρίσκεται ο πρόεδρος του Εκθεσιακού Κέντρου του Δήμου Ηλιούπολης, αλλά και πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου, κύριος Θεμιστοκλής Γιαννόπουλος, προκειμένου να μας μιλήσει για την έκθεση αυτή στην οποία εδώ βρισκόμαστε σήμερα και φιλοξενεί εκθέματα από τον πρώτο πρόεδρο της Ηλιούπολης, κύριο Πεντάρη. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την έκθεση? Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που σήμερα θα βρισκόμαστε στον εκθεσιακό χώρο μας, έναν χώρο ο οποίος με πολύ μεράκι και με πολύ φαντασία ξεκίνησε από τον Βασίλη τον Βαλασόπουλο, στήθηκε και έρχεται σήμερα να φιλοξενήσει τη δεύτερη έκθεση από την έναρξη της λειτουργίας τους. Η έκθεση αυτή αφορά τον πρώτο δήμαρχο της πόλης μας, τον Παύλο τον Πεντάρη. Ένας δήμαρχος ο οποίος ξεκίνησε το 1964, ήταν ο πρώτος δήμαρχος στην πόλη μας, πάφτηκε από τη Χούντα και επανεκλέχθηκε πανηγυρικά το 1974. Ένας δήμαρχος ο οποίος συσπήρωσε όλο το δημοκρατικό χώρο και στο ψηφοδέλτιό του μάζεψε όλους τους αγωνιστές της πόλης μας. Βλέπουμε εδώ πέρα στο χώρο αυτό ο οποίο εξελίσσεται η έκθεση, ήταν και η έναρξη των 54 χρόνων. Με την ευκαιρία να θυμίσω ότι πέρσι κάνουμε την προσπάθεια αυτή με τον δήμαρχό μας, τον Βασίλη τον Βαλασόπουλο, να θυμίσουμε σε όλο τον κόσμο ότι αυτή η πόλη δεν ήρθε από το πουθενά, έχει ιστορία, έχει παρόν και έχει και μέλλον. Και έτσι ξεκινήσαμε από πέρσι με τα 53 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου μας και φέτος είναι τα 54 με τον Παύλο Πεντάρη. Θα συνεχίσουμε κάθε χρόνο φυσικά, θα κάνουμε εκδηλώσεις έτσι ώστε τα παιδιά μας να μάθουν ότι έχουμε ταυτότητα και να την αναδείξουμε. Μάλιστα. Θα μας πείτε τι είναι αυτό που θυμούνται περισσότερο οι Ηλιουπολίτες από τον δήμαρχο Παύλο Πεντάρη? Ο Παύλος Πεντάρης ήταν ένας δήμαρχος ο οποίος ένωσε όλο τον κόσμο. Έναν κόσμο ο οποίος ήρθε το 1974 από τη Χούντα. Έναν κόσμο ο οποίος ήταν φοβισμένος, κατόρθωσε και τον αγκάλιασε. Ο Παύλος ο Πεντάρης έδωσε όραμα, έδωσε προοπτική στην πόλη και άρχισε να εξελίσσεται η πόλη. Μια πόλη η οποία είχε γερές βάσεις, είχε ένα καλό πόλο, πολύ καλό πολεοδομικό σχεδιασμό και φυσικά δόθηκε η ευκαιρία να το αναπτύξουμε. Ο Παύλος ο Πεντάρης ξεκίνησε τους πρώτους αγώνες έτσι ώστε να μην πάρουμε τα οικόπεδα, αν θυμάστε, με τα αστυνομικά που λέγαμε οι αστυνομικοί, οι οποίοι ήταν από ό,τι έχω διαβάσει στο ύψος της Αγίας Μαύρας και με πολλούς αγώνες και με όλο τον κόσμο γύρω του κατόρθωσε να μεταφέρει το κομμάτι αυτό που ήταν να πάρουν οι αστυνομικοί στα σημερινά αστυνομικά, όπως τα ονομάζουμε εμείς Ηλιουπολίτες, οι οποίοι, όπως είπε και ο Δήμαρχος προχτές στα εγκαίνια, με δημοκρατικό τρόπο στην περίοδο της Χούντας κατοχυρώθηκαν τα οικόπεδα στους αστυνομικούς. Μάλιστα. Οι εκδηλώσεις που γίνονται στα πλαίσια του εορτασμού των 54 χρόνων από την ίδρυση του Δήμου Ηλιούπολης, είπατε θα γίνονται κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο για κάποιο άλλο γεγονός. Φέτος έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Σύλλογο Κριτών της πόλης, μια και ο Παύλος ο Πεντάρης κατάγεται από την Κρήτη και είναι και ο πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Ηλιούπολης. Αυτός τον οργάνωσε και είχε εκλεγεί κιόλας ως πρώτος πρόεδρος. Θα υπάρχουν πάρα πολλές, κάθε χρόνο θα κάνουμε παρόμοιες δράσεις και τα 55, τα 56 χρόνια και ούτω καθεξής, αλλά εκτός από αυτό το εκθεσιακός μας χώρος θα κάνει και πολλές άλλες εκθέσεις. Να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε τον Απρίλιο τη λειτουργία του με τις πρώτες φωτογραφίες το χθες και το σήμερα της πόλης μας. Καταφέραμε σε συνεργασία με τη φωτογραφική λέσχη, η οποία είναι η ψυχή του εκθεσιακού κέντρου όπως και των 54 χρόνων, να φτιάξουμε, να βρούμε φωτογραφίες από το παρελθόν της πόλης και να φωτογραφίσει η φωτογραφική λέσχη το σήμερα πώς είναι. Έτσι ώστε οι δημότες μας και όσοι περάσαν από εδώ να μπορέσουν να συγκρίνουν το χθες και το σήμερα. Τώρα έχουμε για τον Πεντάρη, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι τον Γενάρη. Και τον Γενάρη θα κάνουμε καινούργια έκθεση, πάλι σε συνεργασία με τη φωτογραφική λέσχη και με πολλούς φορείς της πόλης μας, είτε είναι πολιτιστικοί σύλλογοι, είτε αθλητικοί σύλλογοι, είτε οι ναοί της πόλης μας. Έχουμε ήρθει ήδη σε επαφή και ετοιμάζουμε την καινούργια έκθεση, η οποία θα ξεκινήσει από τον Γενάρη. Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων και των εκθέσεων είναι, φαντάζομαι, να μάθουν οι Ηλιουπολίτες καλύτερα την ιστορία της πόλης τους. Ακριβώς. Είναι να μάθουμε από πού ήρθαμε, πού είμαστε και πού έχουμε σκοπό να πάμε.
τρέμω μη σε χάσω, να τρέμω μη σε χάσω.